Βρίσκομαι σήμερα εδώ συνοδευόμενος από το Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ Αθήνας, τον κύριο Πύρο, σε μια έκτακτη επίσκεψη τόσο στο τομέα του ΕΚΑΒ Αγρινίου όσο και στο παράρτημα του ΕΚΑΒ Πατρών. Και τώρα βρισκόμαστε στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον διοικητή, τον κύριο Γιάννη Καρβέλη, προκειμένου να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των κρουσμάτων που έχουν παρατηρηθεί τόσο στον τομέα του ΕΚΑΒ Αγρινίου όσο και στο παράρτημα της Πάτρας σε προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι παρόλα τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν στους διασώστες, δεν έχει μειωθεί καθόλου η επιχειρησιακή ετοιμότητα ούτε στο Αγρίνιο, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο στην Πάτρα, ούτε έχει διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Από την πρώτη στιγμή που τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί, έχουν ακολουθηθεί πιστά όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΗ και έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες και απαραίτητες ενέργειες τόσο για την απολύμανση των χώρων όσο και για το τεστ του υπόλοιπου προσωπικού, βρισκόμαστε σε μια άριστη συνεργασία που ούτως ή άλλως αυτή ήταν δεδομένη και πριν το συγκεκριμένο συμβάν με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε θέματα τυχόν προκύπτουν. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τόσο ο προνοσοκομιακός χώρος που είναι το ΕΚΑΒ, όσο και ο νοσοκομιακός που είναι τα νοσοκομεία, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την αντιμετώπιση των κρουσμάτων COVID, βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και με τη συνδρομή και τη συμβολή όλων θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει. Λοιπόν, έχω τη χαρά σήμερα να έχω εδώ στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, τον φίλο μου τον Νίκο Παπαευσταθίου, μαζί με τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών, τον κύριο Πύρη, από την Αθήνα, σε μία προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Προέδρου, εμψύχωσης κυρίως του προσωπικού του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε την ατυχή συγκυρία να έχει στις τάξεις του κάποια κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, συνεργαστήκαμε με το παράρτημα του ΕΚΑΒ Πάτρας και την διευθύνουσα εδώ την κυρία Κανελοπούλου. Πολύ γρήγορα αντιμετωπίσαμε την κατάσταση και σε επίπεδο απολυμάνσεων των χώρων, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την λειτουργικότητα του ΕΚΑΒ και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Δεν παρουσιάστηκε το παραμικρό πρόβλημα και πολύ γρήγορα αναπληρώθηκαν τα κενά. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια βρίσκεται πάντα στη διάθεση του ΕΚΑΒ να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνει, γιατί ο ρόλος του ΕΚΑΒ είναι ίσως κομβικός και πολύ πολύ σημαντικός στην συνολική προσπάθεια όλοι μαζί που κάνουμε σαν παράγοντες της δημόσιας υγείας, σαν παράγοντες του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα το επιθυμητό προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της κοινωνίας.